Άρα, μίλα λίγο τον άνθρωπο. Πρώτη φορά. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Ποιος είναι? Κάποιος μίλησε. Πού σε σύρε? Πού σε σύρε? Αυτόν είναι κάτι, ρε. Αμανάτονα, ρε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε έρθει το γνωστό των μπαταριάκια που λέμε και πρώτη φορά του τραβάω πλάνο από τόσο κοντά. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε ένα καιρό, λοιπόν. Πω, στόμα έχει και μιλιά, δεν βάζει μέσα. Εσύ χειρότερος από μένα, ρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χαβά, τον παρεΐστικο που λέω εγώ. Είμαστε μια παρεούλα, λοιπόν. Είναι τα παιδιά και εγώ μαζί, αφού είμαι και εγώ εδώ. Καμιά δεκαριά άτομα. Ο μήνας έχει 12 του Μάρτη. Ναι, είμαστε στην καρδιά σχεδόν της άνοιξης, έτσι. Και έχουμε και ανοιξιάτικο καιρό. Απλά δεν είναι καλός ο καιρός, όχι. Έχουμε βέβαια συννεφιά, αλλά έχουμε ένα τεσάρι με πεντάρι μποφόρ αέρα. Δυστυχώς. Και τα παιδιά θα εκθέσουν τα περιστέρια τους, κάνουν έτσι μια γιορτούλα. Είναι μαζεμένοι και από το σύλλογο και από το κλαμπ. Και παρέα. Παρέστικο, καλά το είπα εγώ. Και μετά από αυτό θα πάμε να κάνουμε και ένα γλέντι τρικούβερτο. Θα φάμε και θα πιούμε και θα περάσουμε καλά. Καλά, δεν τα λέω, ρε. Συμφωνείς και εσύ, έτσι. Να. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Δήμο, πάμε. Πάμε έτσι. Έτσι απλά. Λοιπόν. Θα κάνει και αυτός τώρα το χαβά του. Θα εκθέσει δηλαδή και αυτός τα περιστέρια του. Και τα φιλαράκια έχουν έρθει. Δεν είμαστε, φίλοι είμαστε εδώ. Αυτοί θα πετάξουν. Οι άλλοι είναι μπροστά, απέναντι. Εντάξει, εδώ έχουμε λίγο θέμα με τον τόπο. Το ξέρουν όλοι τώρα τόσα χρόνια. Του έχω κάνει αρκετά βίντεο. Ορίστε. Και αυτό που σας είπα πριν. Ακριβώς μέσα έπεσα, ναι. Ναι, φάγανε του φέγγι τα πουλιά. Πολύ δυνατό. Κάνει και πλάκα ο Δήμος. Θα δούμε, λέει, και κανένα φτερό τώρα. Μπράβο, ρε Δήμο, καλά το είπες. Όπου είναι και πατητός. Δεν είναι ότι τα του φέκισε, τα πάτησε κιόλας. όλα καλά θα πάνε, ναι. Σε ένα διαγωνισμό έτσι χαλά, εμένα τα λιοντάρια έκαναν έτσι. Τον ακούτε τώρα, τραγουδάει. Μπράβο, μπράβο. Κι όμως, πιστεύω ότι ακόμα τα πατάει, ρε παιδιά. Για να δω το zoom. Όχι, έχω ακόμα zoom, αλλά... Κοιτάξτε όμως τώρα αυτά που νικάνε το καιρό, τι κάνουνε. Αυτό είναι, ναι. Πολύ μακριά, στηθώσανε τώρα και θα δούμε κόντρες και επιστροφές. Μέχρι στιγμής κάνουν ένα πολύ δυναμικό χαβά τα περιστεριά. Και είναι και η μόνη φορά που πραγματικά δεν μας εμποδίζει εδώ ο τόπος. Ναι, γιατί τα καλώδια τα έχουμε δεξιά. Δεν μας ενοχλούν καθόλου. Μπράβο, ρε Δήμο, μπράβο, μπράβο. Τώρα εδώ το στοίχημα είναι να γυρίσουν σπίτι τους, έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουν, ας φυσάει. Τώρα το πεντάρι που είπα, το τεσάρι, μπορεί και παραπάνω εκεί. Τέλος πάντων. Εδώ κοιτάξτε, τα πολύ μακρινά πιάνουν και φτερά, ρε. Καλά είπε ο Δήμος. Τώρα θα δείτε, λέει, και λαλά. Αμέ. Αυτός εδώ, Τζινής. Εντάξει, δεν είναι λαλά, αλλά το παλεύει όμως, το παλεύει. Να τη ομαδάρα του, εδώ βλέπετε. Πω, που έχουν πάει τώρα, όντως, πραγματικά, είναι σαν τη βάρκα μέσα στη θάλασσα. Ένα κουπί βαράς μπροστά μας, πιάσει το κύμα και δύο σε πάει πίσω. Μπράβο, ρε Δήμο, μπράβο, μπράβο. Τα είδαμε το χειμώνα στη Φτερουγκισιά. Πόσο ωραία πετάγανε φέτος. Τώρα τα βλέπουμε και στη δύναμη. Στην κόντρα. Κόντρα στον άνεμο, λοιπόν, και κόντρα στο κύμα. Του Δήμου τα περιστέρια εδώ στη Λάρισα, παιδιά. Άλλοι βγάζουν πουλάκια και εδώ τα παιδιά πετάνε περιστέρια. Κάνουν χαβά. Λοιπόν, εννοείται. Ξεκινάμε από τώρα, γιατί μέχρι να φτάσουν από εκεί κάτω εδώ. Πολύ μέσα, παιδιά. Κοιτάξτε πόσο μέσα είναι. Θα αφήσω σιγά σιγά το zoom. Εκεί μέσα είναι. Τώρα θα ξανα... Βέβαια πήγα και λίγο ευρυγόνιο, ήταν λίγο πιο κοντά. Εκεί. Πα. Ρε, τα βλέπετε εσείς που πετάνε μέσα? Ναι, ρε. Τα βλέπεις εσύ, ρε? Πέρα προς την καρδίτσα. Ναι, προς την καρδίτσα, ναι. Κάπου εκεί, έτσι. Το μαυροβούνι εκεί, είναι το χωριό
τελειώσει εκεί γι' αυτό. Στο Φιλίππου, στην άλλη μεριά. Ναι, ναι, πάνω στο Φιλίππου. Στο Φιλίππου είναι τώρα. Δηλαδή τώρα κουτσουλάνε το Φιλίππου αυτή τη στιγμή, ε. Τα κλειστά. Ευτυχώς που είναι εδώ ο Φιλίππου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο του, παιδιά. Βλέπετε τις κόντρες που έχουνε. Και το βάσανο θα έλεγα που τραβάνε για να έρθουνε. Έχουνε πάρει το μήνυμα τώρα, εννοείται. Αυτά βλέπουνε και από εκεί πέρα το κάλεσμα. Λοιπόν, θα μαζευτώ τώρα πίσω. Όχι, άστα λίγο, ακόμα αφού τα έχω στη διόπτρα. Να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρόνο χαβά. Να μου πεις τώρα είναι το κάλεσμα, έρχονται, δεν έχουνε βάλει. Από εκεί κοιτάξτε, κοντράρουνε, τρώνε και σκαμπίλια. Λοιπόν, μέσα εκεί παιδιά, μέσα εκεί. Εγώ μαζεύτηκα τώρα, είναι δύσκολο να τα ξαναβρεις εκεί. Ρε Φιλίππου, αλήθεια πες τα βλέπεις, πες την αλήθεια όταν τα βλέπεις εκεί που είναι. Πολύ μακριά τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ μακριά, δεν φαινόταν. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Μπράβο, έτσι να είμαστε και λίγο. Είναι εδώ στη Λάρισα, μην ψάχνετε να βρείτε. Σε είδα και λαχτάρισα εδώ, ε. Εδώ. Λοιπόν, ακούσατε και τον κύριο Φιλίππου, τον επιστήμονα. Λοιπόν, και πάμε τώρα από πάνω γιατί βλέπω κάτι μα... Να, ήρθανε. Έχουν μαζευτεί τα πρώτα. Μαζευτήκανε τα πρώτα. Αλλά έχουν σπάσει τώρα στους παπαγάλους. Ναι, ήρθανε. Μια πεντάδα, τη βλέπω, είναι... Βέβαια, εκείνα τώρα τα μακρινά θα αργήσουν πολύ. Σίγουρα, λογικό είναι, έτσι. Κι όμως η μισή ομάδα έχει έρθει, παιδιά. Δεν έχουμε βρόγκο, μας πήρε τους παπαγάλους ο αέρας. Κοιτάξτε που πετάνε οι παπαγάλοι, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτό μαρτυράει και την ημέρα, έτσι, και τον αέρα. Δεν έχουμε βρόγκο, μας έφυγε. Να, κρεμάνε οι παπαγάλοι, ωραία. Μπήκε ο τζινοφάγος μέσα, γι' αυτό. Μπήκε ο τζινοφάγος, ε. Έλα, Φιλίππου, να τα λες εσύ αυτά, δεν τα βλέπω εγώ όλα. Έχω και τον βοηθό μου, τον Φιλίππου. Να τα, τώρα τα πιάσα που έρχονται. Τα πολύ μέσα. Πού βαλάνε, εδώ κοιτάξτε. Οπ. Κι όμως έρχονται όλα, και τα πολύ μακρινά. Και όταν λέμε πολύ μακρινά, μιλάμε, κοιτάξτε πόσο θα ζουμπάρω, να τα. Στην κυριολεξία πολύ μακρινά. Όπου κάνουν κουπί τώρα. Κουπί από εκεί μέσα και έρχονται, ρε. Μπράβο ρε, Δήμο. Έλα ρε, κοιτάξτε από πού κρεμάει, θα έρθουμε παρέα τώρα, εδώ κοιτάξτε ένας τζινής. Έχει κλείσει τα φτερά του τουλάχιστον στο χιλιόμετρο. Αχ, έφαγε σκαμπύλη τώρα. Έφαγε σκαμπύλη και γύρισε πίσω, ρε, απίστευτο. Ωστόσο έρχονται πουλιά, κοιτάξτε. Ασταμάτητα και ατελείωτα. Αμάν βρήκες. Ό,τι πρέπει καιρό. Πω, εδώ κοιτάξτε. Ό,τι πρέπει καιρό βρήκες. Ανοίγαμε άλλο καιρό. Φιλίππου, σταμάτα ρε, γιατί περνάει η φωνή σου μέσα από τα περιστέρια. Θα είχαμε κλάμα. Ρε Φιλίππου, σταμάτα να ακούμε τη βαζούρα. Πω, κοιτάξτε. Μαζί έρχομαστε από το σβήσιμο, ρε. Απίστευτο. Ωραίο πλάνο κατηφόρας. Νομίζω ότι είναι τρομερό. Στην κόντρα. Και με τέρμα ζουμ. Έρχεται. Να το. Μπήκε. Μπράβο. Ναι, μέσα στην κάμερα. Μπράβο, ρε μάγκα. Μπράβο. Αυτός είσαι. Έτσι μαζεύονται τώρα τα πουλιά από το υπερπέραν του σύμπαντος. Και κάπου εδώ, μάλλον, αυτά θα κλείσουν και την πόρτα. Ναι. Μπράβο του και με αυτόν τον καιρό. Τον βλέπαμε συνέχεια με άπνιες και με διαράκια, τώρα σήμερα τον είδαμε ένα πολύ ισχυρό καιρό. Μπράβο του. Και κλείνει μάλλον η παράσταση. Για να δω. Ναι. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στον ουρανό. Έχουν έρθει όλα σχεδόν. Μπορεί να λείπει ένα, όχι, να, βλέπω ένα ψέμα τα παιδιά. Είπαμε, όσο βλέπουμε θα τραβάμε. Όσο δεν βλέπουμε δεν θα τραβάμε. Βλέπω ένα, έχει έρθει από πάνω, δεν μπορεί να δεν το αφήνει ο ένας να βουτήξει. Το βλέπετε. Περνάει κόντρα, εδώ κοίτα, περνάει κόντρα. Τώρα έβαλε. Πάπαλα. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ από κοντά. Είπαμε λόγω εποχής είχαμε λίγα και καλά.
Εντάξει, έχει κάνει και αυτό στα κουμάδα του, έχει αφήσει τις μάνες κάτω, κάποια περιστέρια και έβγαλε έτσι μια ομαδούλα. Όπου, κοιτάξτε αυτό, πώς τον έχει κάνει το σαΐνι αυτό να δω το τζινί. Τον έχει σκίσει από όλες τις συμμεριές. Αυτό πρέπει να το φόρτωσε και του φύγε. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ωραίος, ωραίος ο Φιλίππου όπως πάντα. Και αυτή τη στιγμή λείπουν δύο περιστέρια, ναι. Θα κάνω κάποια πλάνα μέσα, να μιλήσουμε κιόλας, γιατί ακριβώς δίπλα πετάει ένας άλλος φίλος. Πρώτη φορά θα τον έκανω. Ακριβώς δίπλα. Μπράβο τον, μπράβο. Τον είδαμε και με ένα καιρό απαγορευτικό. Με τέτοιον αέρα ποτέ δεν του είχα ξανακάνει βίντεο. Πραγματικά. Αλλά δείξανε τη μαγιά τους πραγματικά τα περιστέρια του. Και ένα τελευταίο έτσι μακρινό πλάνο η ομαδάρα μας. Τίμησε και αυτός λοιπόν τους φίλους της Λάρισας, έτσι θα τις πω, ναι, φιλαράκια. Έκανα το χαβά του, είναι ό,τι έχει απομείνει και ό,τι έβγαλε για να το δείξει. Τα άλλα είπαμε, είναι τώρα στη γονιμότητα. Είναι η εποχή τώρα των γιαβριών, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Οι πιο πολλοί δεν πετάνε τώρα, τα έχουν κάτω τα πουλιά. Απλά εδώ είπανε να κάνουν μια γιορτούλα τα παιδιά. Μαζευτήκανε και μετά από εδώ έχουμε και γλέντι. Πάμε για να φάμε και να πιούμε και να περάσουμε καλά. Λοιπόν, θα μας πει και αυτό τώρα δύο λόγια. Έλα ρε φίλε Αρσενίου. Σου έχω κάνει, θα το δεις και εσύ πολλά βίντεο, πολλά έτσι. Αλλά με τόσο αέρα δεν σου έχω ξανακάνει, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, είδαμε, να τραβήξω ένα λίγο πιο δω γιατί θέλω να μπουν, αλλά άστα είναι, έχουν βγει έξω τα πουλιά. Λοιπόν, φίλε, εκεί που πήγανε τα περιστέρια σου, πραγματικά λίγα βίντεο έχω πιάσει πουλιά τόσο μακριά. Με βοήθησε βέβαια ο καιρός γιατί είχαμε πανί, έτσι είχαμε συννεφιά και μπορούσα να τα πιάσω. Ήταν πολύ δυναμικός ο χαβάς και νομίζω ότι για τη γιορτούλα αυτή που κάνατε τα φιλαράκια, εγώ έτσι το έχω βγάλει, τα φιλαράκια εδώ της Λάρισας, που είσαστε αναμίξ, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ ωραίος χαβάς, είδαμε τη δύναμη, την κόντρα και τις επιστροφές που κάνατε τα περιστέρια σου. Από μένα μπράβο. Και τέτοια εποχή που τα έκθεσε, γιατί τώρα μαζί με εσάς που θα το έχετε ενθύμιο θα τα δει και όλος ο κόσμος υποχρεωτικά, έτσι. Κατά συνέπεια, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Μπράβο σου, ακόμα μια φορά. Πες και εσύ έτσι δύο λόγια για την παρεούλα αυτή που έχετε δημιουργήσει. Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτό που κάναμε ήταν παρείστικο. Δεν αφορά ούτε σύλλογο ούτε κλαμπ. Μαζευτήκαμε μια παρέα 9 ατόμων, σηκώσαμε τα περιστέρια, φωνάξαμε τον Μπανάνη να μας τα τραβήξει, γιατί κάποια παιδιά θέλουν να έχουν ένα βιντεάκι δικό τους. Για ενθύμιο, ναι. Για ενθύμιο. Από εκεί και πέρα όλη η παρέα θα πάμε να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε ωραία. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο και αυτό ενώνει τους περιστεράδες. Και αυτό είναι και η έννοια των περιστεριών. Αυτό είναι και η έννοια των περιστεριών. Μα δεν έχει νόημα τώρα να τσακώνεσαι. Να προσπαθείς να περάσεις τη δική σου τώρα τη γνώμη στον αλλού. Αυτό είναι λάθος για μένα. Ο καθένας έχει αυτά που γουστάρει. Το θέμα είναι να περνάμε καλά όπως λες, να μαζευόμαστε, να κάνουμε λίγο πλάκα, να γελάμε. Να τρώμε, να πίνουμε και να περνάμε καλά. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι περιστεράδες. Τα περιστέρια είναι αυτό. Είναι αυτό. Και να μην το παίρνουν πατριωτικά. Να περνάμε καλά. Α, μπράβο. Και μπράβο σας εδώ στη Λάρισα που είστε πραγματικά, σας θαυμάζω, που είστε αγαπημένοι και μου αρέσει αυτό που είναι και από το κλαμπ και από το σύλλογο. Δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα. Όλοι είμαστε φιλαράκια. Αποδείξατε ότι ο σκοπός αυτός που λέτε είναι αυτός και όχι τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς. Μπράβο σας λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε Αρσενίου. Ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Έγινε. Γεια χαρά. Γεια.